Πάμε τώρα στην Ελισάβετ Γεωργίου, στον κύριο Καραΐξο και στον κύριο Ευμορφίδη. Συζητήσαμε πολύ για τα κόμματα που κόπηκαν. Ένα από τα κόμματα που κόπηκαν είναι το κόμμα, το F κίνηση του κυρίου Καραΐσκου που είναι ο πρόεδρος και του κυρίου Ευμορφίδη που είναι ο ιδρυτής. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Σας καλημερίσουμε και εσάς. Βρισκόμαστε έτσι στα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Έχω αριστερά με τον κύριο Ευμορφίδη και τον κύριο Καραΐσκο, τον πρόεδρο, στα δεξιά. Κόπηκε το κόμμα, ήταν η απόφαση έτσι, του Αργύρου Πάγου. Ποιος θα μας έτσι μιλήσει πρώτα? Ο πρόεδρος. Περίπου 8 και 5, ενώ ήταν σε πλήρη εξέλιξη η συνάντηση της ομάδας και ερχόντουσαν μηνύματα, ξαφνικά, ξέρεις, πολλά μηνύματα. Άνοιξα λιγάκι το κινητό και ήταν, ξέρεις, πραγματικά ένα μικρό σοκ για την ομάδα. Την ώρα που τρέχαμε, ας πούμε, με χίλια, κάποιος με κάποιο τρόπο, δεν εννοώ άνθρωπος, ανθρώπινο τέτοιο, αλλά δεν ξέρω τι ήταν αυτό, που μας εμπόδισε. Αλλά ξέρετε, την ίδια στιγμή που συνέβη αυτό, την ίδια στιγμή η ομάδα κοιτάχτηκε στα μάτια και είπε ότι τώρα είναι η ευκαιρία να δείξουμε ακόμα καλύτερη οργάνωση, ακόμα μεγαλύτερο πάθος. Και σήμερα τα γραφεία άνοιξαν μισή ώρα νωρίτερα από ό,τι άνοιγαν πριν και θα κλείσουν μία ώρα αργότερα, ναι. Γιατί θέλουν να υποδεχτούν και τον κόσμο αυτόν του ΕΦ και κυρίως να δουν το μέλλον, το οποίο είναι πολύ κοντινό και έχει στόχο τις εκλογές τις επόμενες που πιστεύω θα είναι στις 2 Ιουλίου. Κύριε Ευμορφίδη, ακούσαμε και από τον πρόεδρο ότι τίποτα δεν σας σταματά. Σας είδαμε έτσι και το πρωί με νέο κόσμο εδώ στα γραφεία να μιλάτε μαζί τους. Και ήμασταν και στο Πανεπιστήμιο πριν. Θέλω να πω στους ανθρώπους ότι είμαι ευεπίφορος στο F, δηλαδή στο καλό. Σωστό. Δεχόμαστε επιθέσεις αήθεις εδώ και 34 χρόνια που υπάρχουμε σαν εταιρεία, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Είμαστε βουνά και τα βουνά είναι μαθημένα από τα χιόνια. 5 να μας ρίξουν, 6 θα σηκωθούμε. Αυτό με κάνει πιο δυνατό, δηλαδή το γεγονός ότι κάποιος χωρίς λόγο βάζει τρικλοποδιές. Δεν ξέρουμε γιατί, αλλά αυτό που είναι σίγουρο... Αδικαιολόγητα δηλαδή κοπήκατε, αδικαιολόγητα κόπηκε το κόμμα. Ακόμα δεν γνωρίζει δεν μας και τον λόγο. Έτσι. Ναι. Μπαίνει, λέει, μέσα στο σύστημα, δεν μπαίνει. Δεν ξέρω, δεν είναι χειροπιαστά πράγματα αυτά. Αλλά ένα μήνυμα θέλω να στείλω. Ναι. Εάν δεν μπει βοσκός μέσα στη Βουλή, δεν θα σταματήσω. Έχω ατελείωτο πάθος, αστήρευτο πάθος και πολύ δύναμη. Όλο μου το είναι, ανήκει σε αυτούς τους ανθρώπους. Στους βοσκούς. Από όλους τους χώρους, ακόμα και αγρότες, ακόμα και ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες, τέλος πάντων, ναι, τους οποίους μπορούμε να δώσουμε το δικαίωμα και, και τη δυνατότητα να έχουν λόγο στην Βουλή και να εκπροσωπούν και τους κλάδους τους. Να κανονίσουμε να τα πούμε από κοντά, να έρθετε εδώ στο στούντιο. Ενώ σε προετοιμάζεστε. Στόχος μας είναι... Ναι, στόχος μας είναι το επάγγελμα του πολιτικού να μην είναι κλειστό επάγγελμα. Συμφωνούμε απολύτως. Είναι μία κάστα και επειδή όλοι οι υποψήφοι βουλευτές μας ήταν άνθρωποι της εργασίας, ήταν άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά, ενθουσιάστηκαν γιατί σου λέει να παρουσιάσω τις απόψεις μου, να πάω να... Και κανένας από αυτούς δεν θα έπαιρνε παραπάνω από το μισθό που έπαιρνε τώρα. Δηλαδή από τα 7.000 μέχρι τα 1.000 ευρώ, 700 ευρώ υπάρχει μια διαφορά και όλοι έλεγαν αξίζω εγώ, 10 από μένα αξίζει ένας βουλευτής. Δηλαδή αυτά που προσφέρω εγώ στην κοινωνία είναι 10 εμείς βοσκοί και ένας βουλευτής. Αυτό θέλουμε να αλλάξουμε λοιπόν, να μικρύνουμε αυτή τη διαφορά, να έρθει ο πολιτικός στον πολίτη και ο πολίτης στον πολιτικό να αγκαλιαστούν για να φτιάξουμε την Ελλάδα καλύτερη. Θα τη φτιάξουμε την Ελλάδα καλύτερη. Λοιπόν, δεσμευόμαστε ανανεώνουμε ραντεβού από κοντά. Να έχουμε περισσότερο χρόνο να τα πούμε από κοντά. Και στους δύο, να είστε καλά.